Ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμος Τυρνάβου, σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων και το Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων Θεσσαλίας και τη στήριξη του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, διοργανώνει το 15ο Μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου Τύρναβος Λάρισα. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, έχοντας αφετηρία την κεντρική πλατεία Τυρνάβου και τερματισμό την κεντρική πλατεία Λάρισας. Ώρα εκκίνηση στις 11 το πρωί. Την Κυριακή στις 10 του Δεκέμβρη. Διοργανώνουμε ο Δήμος Λαρισαίων με το Δήμο Τυρνάβου και σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων, το Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών Στίβου και τη στήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού, διοργανώνουμε το 15ο ημιμαραθώνιο. Μια αθλητική εκδήλωση μαζικού λαϊκού αθλητισμού, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη μας και η οποία χρόνο με το χρόνο, όπως και φέτος, αναβαθμίζεται. Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή, θα έχει έναρξη από την πλατεία του Τυρνάβου στις 11 η ώρα και θα ολοκληρωθεί στην πλατεία την κεντρική της Λάρισας. Από τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μιλάμε για μια αναβάθμιση και σε επίπεδο αριθμητικό ανθρώπων που θα συμμετέχουν, συμπολιτών, αλλά όχι μόνο, γιατί ο ημιμαραθώνιος έχει γίνει μια πρόκληση και για ανθρώπους που έρχονται έξω από τη Λάρισα για να συμμετέχουν, αθλητές και άλλους. Συνεπώς, την Κυριακή θα έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε αυτόν τον υπέροχο αθλητικό αγώνα που για μια ακόμα φορά, όπως είπα, διοργανώνεται και θα εμπλουτιστεί για να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερο κόσμο να συμμετέχει και με έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων, ο οποίος θα ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, στις 10.30. Στις 10.30 λοιπόν, για να δοθεί η δυνατότητα και σε οικογένειες, παιδιά, ανθρώπους που θέλουν να τρέξουν, να συμμετέχουν σε μικρότερη διαδρομή από τα 21 χιλιόμετρα που είναι ο κλασικός ημιμαραθώνιος που διοργανώνουμε από την πλατεία του Τυρνάβου μέχρι την πλατεία της, την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Η εκκίνηση δίνεται από την κεντρική πλατεία Τυρνάβου και οι συμμετέχοντες αθλητές, περνώντας από Αγία Σοφιά, Δέντρα και Γιάννουλη, τερματίζουν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Πρόκειται για ένα θεσμό πλέον για τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο, που πραγματοποιείται για 15η χρονιά φέτος, με στόχο την τόνωση του αθλητικού πνεύματος και την διάδοση της αξίας του μαζικού αθλητισμού. Είναι ένας αναγνωρισμένος αγώνας που συμμετέχουν δρομείς από όλη την Ελλάδα. Και φέτος αναμένεται οι συμμετοχές να είναι πολλές, όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Οι δύο Δήμοι με τον αγώνα αυτό μας μεταφέρουν τα μηνύματα του διαχρονικού αθλητισμού, της ευγενούς άμυλας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, τα μηνύματα του εφαγωνίζεστε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα, στο σημερινό κυκαιών αρνητικής ενέργειας που ζούμε όλοι μας, από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε λόγω της κρίσης, ο διαχρονικός αθλητισμός είναι απολύτως απαραίτητος και αναγκαίος. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι σήμερα να φορέσουμε τις φόρμες μας, να κατεβούμε στο ποτάμι και η διαβίω άθλισμα να μπει στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ομού Λάρισας για 15η χρονιά δίνει το παρόν στον ημιμαραθώνιο αγώνα Τυρνάβου Λάρισας. Από την ίδρυσή του ήμασταν δίπλα, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό για την πόλη μας στην πράξη και ουσιαστικά. Περισσότεροι από 200 αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή από το σύλλογό μας για τα αγωνίσματα των 21 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων, τη φετινή προσθήκη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους.